Γεια σας και καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Έχουν συμβεί τόσα πολλά αυτές τις μέρες που πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Είναι τόσα πολλά αυτά που έχουν γίνει. Καταρχάς να σας πω ότι είναι 5η, 5 Νοέμβρη. Αναμένουμε το μεσημεριανό διάγγελμα του Πρωθυπουργού που προφανώς θα μας πάει για lockdown, όπως ακούγεται. Και ήμουνα σε σκέψεις σήμερα το πρωί. Καθώς έλεγα να κάνω κορονοβλόγκ, αν κάνουμε και δεύτερο lockdown, να κάνουμε, τι θα γίνει με τα vlog μας αν συνεχιστεί. Έχω συμβεί τόσα πολλά με το κανάλι που νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας εξηγήσω λίγο παραπάνω, καθώς είχα και εγώ ενημέρωση από το YouTube για το τι φταίει. Άσχετα βέβαια αν εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και προσπαθώ να βρω άκρη ακόμα και σήμερα που μιλάμε, δεν έχει τελειώσει όλο το θεματάκι. Να σας πω λοιπόν ότι η απάντηση του YouTube ήταν ότι όλη αυτή η πτώση στο κανάλι, σε προβολές, σε προωθήσεις στην εξερεύνηση, στο ότι δεν σε προτείνει το Google και όλα αυτά, ήταν γιατί υπάρχει στο κανάλι μου, σύμφωνα με αυτό που λένε αυτοί, invalid traffic στις διαφημίσεις του καναλιού. Για να εξηγήσω τι είναι το invalid traffic, γιατί ούτε εγώ το ξέρω, μην το παίξω και καμία έξυπνη. Θα το πω έτσι λίγο χοντρά, αλλά για να καταλάβετε λιγάκι τι ακριβώς είναι. Είναι παράνομη δραστηριότητα στις διαφημίσεις του καναλιού μου. Αυτό πώς γίνεται? Είτε κάποιοι πατάνε συνεχόμενα πάνω στις διαφημίσεις και έτσι θεωρείται spamming, οπότε δεν, παρόλο που εμφανίζεται η διαφήμιση στο κανάλι, στο τέλος του μήνα δεν θα σε πληρώσει, δεν θα πληρώσει ο διαφημιστής, η εταιρεία που διαφημίζεται το YouTube, και κατά συνέπεια δεν θα πληρώσει και εμένα. Ή έχει μπει ρομπότ και κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι, αυτό μου είπαν όσον αφορά τις διαφημίσεις στο YouTube. Προσπαθώ και τους έχω στείλει και τα analytics, τα αναλυτικά του καναλιού μου, για να τους δείξω ότι εγώ δεν βλέπω κάποια παράνομη δραστηριότητα. Δηλαδή, τα ίδια που κάναμε πριν, τα ίδια κάνουμε και τώρα. Δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά κάτι. Απλά σου λένε ότι εμείς αυτό βρίσκουμε και κατά συνέπεια σταμάτησαν να με πληρώνουν κιόλας από τον Οκτώβριο. Για να εξηγηθώ, το κανάλι στο YouTube δεν βιοπορίζομαι από αυτό. Δεν περιμένω από το κανάλι στο YouTube να ζήσω την οικογένειά μου και να βγάλω τα προς το ζήν μας. Μην γελιόμαστε. Το κανάλι στο YouTube σου δίνει ένα χαρτζιλίκι που ουσιαστικά εγώ τι έκανα, το επένδυα σε haul, σε jumbo haul, στα περιοδικά που παίρναμε κάθε μήνα, για να μην επιβαρύνω τον οικογενειακό μου προϋπολογισμό ουσιαστικά. Είναι όπως είναι ένας επαγγελματίας που θα βγάλει κάποια χρήματα και θα τα επενδύσει στη δουλειά του για να πάει ένα βήμα μπροστά. Κάπως έτσι ήταν και αυτό. Έτσι λοιπόν και εγώ έκανα αυτό το πράγμα. Έβγαζα ένα χαρτζιλίκι από το YouTube και το επένδυα σε haul, προκειμένου να έχουμε περιεχόμενο εδώ στο κανάλι. Είμαι 100% σίγουρη ότι οι περισσότεροι που είστε εδώ, αν όχι όλοι, δεν είστε εδώ για τα haul. Γενικά δεν είμαστε ένα κανάλι που αγοράζουμε συνέχεια πράγματα, ρούχα, καλλιντικά, και θα το έχετε καταλάβει. Είμαστε μια αληθινή οικογένεια που, okay, κάνουμε ας πούμε την μόνη υπερβολή μας, είναι το jumbo haul μας ας πούμε. Δηλαδή όλα τα άλλα πραγματικά είναι πράγματα τα οποία τα χρειαζόμαστε. Και που στα jumbo haul πάντα παίρνω πράγματα τα οποία θα τα χρειαστούμε ή τα χρειαζόμαστε. Ποτέ δεν έκανα φανφάρες και υπερβολές. Έτσι λοιπόν ήρθε ο Οκτώβριος και ενώ θεώρησα σύμφωνα με αυτά που μου λέγανε ότι αυτό θα διορθωθεί από το ίδιο το YouTube, γιατί είναι κάτι το οποίο το βρίσκουν αυτοί, το λύνουν αυτοί, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γιατί πραγματικά δεν το έχουμε κάνει εμείς. Δηλαδή δεν έχω βάλει εγώ ένα ρομπότ να πηγαίνει να κλικάρει τις διαφημίσεις. Και δεν λύθηκε φυσικά. Αυτή τη στιγμή το κανάλι μου έχει invalid traffic, δηλαδή παράνομη δραστηριότητα, κατά 99,9%, κάτι το οποίο εγώ το θεωρώ απίστευτο, δεν γίνεται. Και μάλιστα δεν είναι μόνο για τις διαφημίσεις, είναι και για τα reactions, δηλαδή τα like και τα dislike. Μέχρι και αυτό δηλαδή πιάνουν παράνομη δραστηριότητα. Δεν πιστεύω σε καμία των περιπτώσεων ότι το 100% σχεδόν του καναλιού μου είναι ψεύτικο. Πραγματικά, εγώ τους το έχω πει, είτε έχουν κάποιο ιό οι ίδιοι, είτε έχει μπει hacker, δεν ξέρω.
περιμένω πάλι ενημέρωση, αποδείξεις δεν μπορούν να μου στείλουν, λέει, γιατί δεν είναι κάτι το οποίο το μετράνε, άρα πώς το βγάζεις αυτό ρε φίλε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι τον Οκτώβριο στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί περίμενα να φτιαχτεί, φυσικά δεν φτιάχτηκε, αλλά okay, δεν μπορούμε να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, πραγματικά δεν μπορώ να κάνω κάτι για να διορθωθεί. Άρα το μόνο που θα κάνουμε είναι θα περιορίσουμε τα χόλ, παιδιά. Γενικά εγώ το κανάλι το ξέρετε, το έχω ξεκινήσει, όχι για τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά του YouTube. Σας είπα, εγώ τα έπαιρνα και τα έριχνα στο κανάλι μου, δεν τα βάζα καν στην τσέπη μου. Ή μπορεί να έκανα διαγωνισμούς στο Instagram, ή μπορεί να αγόραζα προϊόντα για να κάνω review για το Instagram. Γενικά το έριχνα στη δουλειά μου. Δεν το είχα για να ζήσω από αυτό. Άρα καθόμουν και σκεφτόμουν ότι δεν πειράζει, Νάνση μου. Θα είναι σαν πριν 3 χρόνια που έκανες τα βίντεο, που τα γούσταρες, γιατί ακόμα τα γουστάρεις, και ουσιαστικά γουστάρω αυτή την επαφή που έχω μαζί σας και την ειλικρίνεια και την αληθινή σχέση που θεωρώ και την αληθινή ζωή που σας δείχνω εδώ στο κανάλι. Okay, δεν πειράζει, ας ελπίσουμε να φτιαχτεί. Αν φτιαχτεί, φτιάχτηκε. Αν δεν φτιαχτεί, δεν πειράζει ρε παιδιά, έχει ο Θεός για όλους. Έτσι λοιπόν εκεί το πρωί που σκεφτόμουν αν θα κάνω κορονοβλόγκ, αν κάνουμε δεύτερη καραντίνα, που κατά 99% μάλλον και αυτό είναι σαν το invalid traffic του καναλιού μου, θα γίνει. Είπα ότι δεν θα το παρατήσω και ενώ σας είπα ότι αυτός ο μήνας θα είναι λίγο περίεργος, αν μπούμε καραντίνα θα κάνουμε κορονοβλόγκ, θα έχουμε κάθε μέρα βίντεο και θα έχουμε και στο δεύτερο κανάλι μου, γιατί δεν ξέρω αν το είδατε όλοι το post που σας έβαλα εχθές. Αλλά άνοιξα καινούριο κανάλι με συνταγές που φτιάχνω μαγειρικής για γλυκά αλμυρά. Ξέρω πάρα πολύ ότι τις αγαπάτε τις συνταγές μου, καθώς είναι ρε παιδί μου έτσι εύκολες, γρήγορες, μαμαδίστικες, κλασικές γεύσεις κτλ. Και πάντα μου λέγατε ρε εσύ, πού είναι η συνταγή για το κέικ, ρε εσύ, πού είναι η συνταγή για τη τυρόπιτα, ρε εσύ, πού είναι η συνταγή για τις φακές, πού είναι η συνταγή για τα γεμιστά. Και πραγματικά δεν ήξερα ούτε κι εγώ σε ποιο βίντεο είναι. Οπότε είπα να το διαχωρίσω, να μην μπει καν σε αυτό το κανάλι, να είναι ένα καινούριο ξεκίνημα με τις συνταγές για να διαχωριστεί, να είναι εύκολες στην αναζήτηση. Και θα σας το έχω κάτω στην κουτί περιγραφής, αν θέλετε να πάτε να κάνετε εγγραφή. Ξέρω ότι θα το στηρίξετε και αυτό, γιατί τα λέμε πολύ ωραία έτσι μαγειρικά όλες μας και πιστεύω ότι θα κάνουμε και εκεί ένα πολύ ωραίο παρεάκι. Και πόσο μάλλον τώρα στην καραντίνα που σίγουρα θα το χρειαστούμε αυτό το πράγμα, παιδιά. Θα χρειαστούμε τη μαγειρική, θα χρειαστούμε το φαΐ, θα πάρουμε και 10 κιλά. Δεν πειράζει, έχει ο Θεός. Οπότε λοιπόν αυτό αποφάσισα. Αποφάσισα να σας πω την απάντηση του YouTube την τελική. Δεν ξέρω ακόμα τι θα γίνει, αλλά θα σας ενημερώσω καθώς τους έχω στείλει πάλι email να τους ρωτήσω πότε θα σταματήσει όλο αυτό το ρημαδιασμένο. Και γενικά να μου εξηγήσουν τι θα γίνει από εδώ και πέρα, δηλαδή θα είναι για πάντα έτσι. Δηλαδή θα είναι πάντα ένας που έχει βάλει ένα ρομποτάκι και πατάει τις διαφημίσεις μου, ας πούμε. Πώς θα προστατευτώ εγώ σαν creator, σαν δημιουργό, σαν ιδιοκτήτρια αυτού του καναλιού, ώστε να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα σας έχω νέα, νομίζω σας άλυσα. Σας κλείνω, γιατί πάω να ανεβάσω το πρώτο βίντεο με την πρώτη συνταγή που θα ανέβει στο Nancy is Cooking, στο δεύτερο κανάλι μου. Τώρα ακούτε τη χύτρα, μαγειρεύω εγώ μονίμως έτσι, αλλά δεν πειράζει. Το οποίο θα ανέβει την Κυριακή, λογικά θα το έχετε δει ήδη, αφού αυτό θα βγει μετά, καθώς σας είχα υποσχεθεί πρώτα να σας έχω το mystery bag από τα Sephora. Και τα λέμε στις 12, να δούμε τι θα πει ο Πρωθυπουργός. Πριν το διάγγελμα του Πρωθυπουργού, έλαβα ένα πακετάκι από την Pixi, η οποία είναι η νέα σειρά που έχει βγάλει με βιταμίνη C. Η Pixi, όπως γνωρίζετε, έχει προϊόντα τα οποία είναι με φυσικά συστατικά και πραγματικά η βιταμίνη C είναι ένα από τα συστατικά που μου αρέσουν και εμένα στην επιδερμίδα μου. Έχει λοιπόν ένα priming oil, είναι για βάση, για ενυδάτωση του προσώπου με βιταμίνη C. Το συγκεκριμένο θα σας το βάλω στην άκρη για να σας το δώσω σε εσάς, καθώς γνωρίζετε ότι δεν χρησιμοποιώ λιπαρά προϊόντα στο πρόσωπό μου, οπότε δεν θα το ανοίξω καν. Έχουμε μία κρέμα ματιών για κάτω από τα μάτια, η οποία είναι για φωτεινότητα. Αυτή ανυπομονώ πραγματικά να τη δοκιμάσω και θεωρώ ότι θα κάνει και πολύ καλή δουλειά στους μαύρους κύκλους. Έχουμε ένα lip brightener,
Αυτό είναι lip balm, αν δεν κάνω λάθος, και παιδιά θα το κρατήσω γιατί πραγματικά μου έχει τελειώσει το δικό μου, την κατάλληλη περίοδο το στείλανε. Βλέπετε πως είναι μέσα, θα τα δοκιμάσουμε όλα μαζί το απογευματάκι που θα κάνω και μπάνιο, οπότε θα τα δούμε αναλυτικότερα και για πρώτες εντυπώσεις που θα το βάλω στην επιδερμίδα μου. Και εδώ έχουμε ένα brightening perfector. Έκανα και το σαρδά μου, το οποίο είναι για βελτίωση του τόνου, είναι Vitamin Boost for Complexion Perfection, τέλεια. Είναι ένα booster για την επιδερμίδα του προσώπου με βιταμίνες. Φανταστικό, φανταστικό, ανυπομονώ να το δοκιμάσω, οπότε το απόγευμα μετά το μπανάκι θα τα χρησιμοποιήσουμε, αυτά τα τρία. Αυτό θα σας το κάνω δώρο. Τα βάζω λοιπόν στην άκρη για να τα δούμε αναλυτικότερα μαζί μετά και πάμε να δούμε το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Η αμφισβήτηση να είναι αμφισβήτηση στις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Όχι στα... Lockdown λοιπόν. Όχι ότι θα το γλιτώναμε, το περιμέναμε όλοι. Νομίζω ότι έχει ο κόσμος τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι. Έφτιαξα και ωραίες φακούλες για σήμερα το μεσημέρι. Υπερτέλειες και υπερδυναμωτικές. Τις πέτυχα κιόλας, μόλις δοκίμασα μια κουταλίτσα. Και σε λίγη ωρίτσα τελειώνει η Αναστασία του σχολείου, οπότε θα πάω να την πάρω. Να έρθουμε να διαβάσουμε και να κάνουμε τα μπανάκια μας και μετά να κάτσουμε να ράξουμε. Οπότε σας αφήνω προς το παρόν και θα τα πούμε λίγο αργότερα, ναι. Ήρθα στο γραφείο γιατί φαινόμουν μπλε προηγουμένως. Ξέχασα να σας πω ότι ξεκινάμε τα κορονοβλόγκ νούμερο 2. Μέχρι τέλος Νοέμβρη, μέχρι τέλος Νοέμβρη. Θα το πάμε σε ρί με τα vlog μας. Θα το πάμε σε ρί με τα vlog μας. Όπως το καταφέρνω όμως, έτσι, δηλαδή, γιατί έχουμε και το άλλο κανάλι τώρα πια, πώς θα κάνω το μοντάζ σε δύο τέτοια. Α, Παναγία μου, δύσκολο αυτό. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα το σκεφτώ λίγο να το οργανώσω στο μυαλό μου. Άρα, αυτή, από το επόμενο βίντεο, αύριο δηλαδή, θα σας έχω κορονοβλόγκ καθημερινά και θα το πάμε σε ρί μέχρι 25 Δεκέμβρη, παιδιά. Why not? Γιατί, τι μας λείπει. Εδώ, να κάνουμε παρέιτσα. Άλλωστε, είπαμε ότι το κανάλι εγώ το γουστάρω. Γουστάρω την επαφή μαζί σας και πραγματικά θέλω στις δύσκολες αυτές στιγμές, επειδή είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος και γενικά δεν με παίρνει πολύ εύκολα από κάτω, θέλω να σας το μεταδώσω. Θέλω. Είναι λίγες μέρες, δεν είναι. 25 μερούλες. Θα το καταφέρουμε, παιδιά. Σκεφτείτε ότι είναι ένα, μας δίνει ένα bonus vlog μας. Αυτό. Οπότε από αύριο ξεκινάμε κανονικά τα γυρίσματα για τα κορονοβλογ καραντίνα νούμερο 2 και να δούμε... πώς θα την περάσουμε κι αυτή. Εύχομαι να είναι καλύτερη από την πρώτη και να μας πάνε λίγο καλύτερα τα πράγματα μετά, παιδιά, γιατί εντάξει, έρχονται και Χριστούγεννα, κρίμα είναι. Έχουμε και αυτά τα δόλια, τα παιδάκια, τα μικρά, δεν χαίρονται με τίποτα πια. Τέλος πάντων, οπότε αυτά, σας αφήνω πάνω, πάρω την Αναστασία και τα λέμε αργότερα από το μπάνιο με τα μποτέ της Πίξη. Λοιπόν, φάγαμε. Διαβάσαμε, ξαπλώσαμε και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τα προϊόντα της Pix. Αρχικά θα βάλω αυτό που είναι για το πρόσωπο. Α, τι ώρα που μυρίζει. Έχει λευκή έτσι, λευκό χρώμα και λέει ότι μπορείς να το βάλεις και κάτω από το make-up σου. Μυρίζει πορτοκάλι, παιδιά. Λέτε να βάλω πολύ. Είναι λέει σαν... Λέτε να είναι primer. Λέτε εγώ τώρα αυτό να μην χρειάζεται να το βάλω. Τι έχει μια κολλώδη ουσία. Σαν primer. Λέει λοιπόν ότι είναι με βιταμίνη C. Α, που κάνει μπλερ. Βλέπετε. Κάνει θολώνει δηλαδή εδώ. And perfect to give skin a dewy radiant finish. Και έτσι βελτιώνει την υφή του δέρματος. Μάλλον δεν έπρεπε να το βάλω, αλλά κοιτάξτε τι ωραίο. Είναι σαν να έχεις βάλει μια πούδρα, κάτι. Βέβαια πάρα πάρα πολύ λιπαρή. Θα το βγάλω γιατί είναι σαν make-up, βλέπετε. Έχει δώσει έτσι μια ομοιομορφία, δεν έχει καλύψει φυσικά, δεν έχει καλλυπτικότητα, αλλά... Ωραίο. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το βγάζω και σε ελπίζω ότι και αυτή η κρέμα... use alone or under concealer. Να δείτε και αυτό θα είναι κάτι τέτοιο. Είναι έτσι αυτό. Έχει applicator. Είναι πορτοκαλί, οπότε...
Α, είναι κορέκτορας. Τώρα έβαλα πάρα πολύ. Είναι κορέκτορας, δεν είναι κρέμα ματιών. Θεωρούσα ότι είναι κρέμα ματιών. Αλλά όχι, είναι κορέκτορας. Δηλαδή τίποτα. Βάζεις αυτά τα δύο προϊόντα. Ωραία. Βάζεις και το lip balm, το οποίο όπως βλέπετε είναι ροζ και κίτρινο στη μέση. Το οποίο δεν δίνει χρώμα, αλλά δίνει... έχει glitter μέσα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Για lip balm. Τέλειο. Οπότε έτσι λέει, βγαίνεις, βάζεις και μια μασκαρίτσα και είσαι έτοιμος. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο αρχικά και η ομοιομορφία που έχει δώσει αυτή εδώ η κρεμούλα, αλλά και επειδή έχει ροδακινή τόνο η κρέμα των ματιών, καλύπτει ουσιαστικά το μαύρο κύκλο, βλέπετε. Και έτσι λοιπόν σου λέει, φυσικά και όμορφα, θες να πας στο φούρνο να πάρεις το ψωμί σου, θες να πεταχτείς μέχρι το περίπτερο, βάζεις και το lip balm και βγαίνεις όξο. Αυτό θα μπει μες στην τσάντα μου γιατί είναι φανταστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και ενυδατώνει τα χείλη. Τώρα εγώ το χρειάζομαι. Ήδη έχω ξεκινήσει. Εδώ βλέπετε το σκάσιμο έχει πάει σε άλλο level. Και τα άλλα θα τα χρησιμοποιήσω έτσι για απλές περιστάσεις. Τώρα θα ξεβαφτώ πάλι γιατί έκανα μπάνιο και έκανα και καθαρισμό εγώ. Γιατί νόμιζα ότι είναι κρέμες, αλλά δεν είναι. Οπότε κάπου εδώ θα σας κλείσω αυτό το βίντεο. Κλασικά από το μπάνιο μου. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε. Μείνετε συντονισμένοι γιατί θα ανεβαίνουν κορονοβλογ. Ελπίζω να τα καταφέρω, καθώς έχω και το άλλο κανάλι πια με τη μαγειρική. Θα χαρώ πάρα πολύ να κάνετε και εγγραφή, το ξέρετε, να ανταλλάζουμε τις συνταγές και ιδέες περί μαγειρικής, γλυκών και αυτά, ξέρετε, τα ωραία που ανταλλάσσουμε εμείς κάθε φορά που δείχνω μια συνταγή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο, λογικά αύριο. Θα είναι κάποιες μέρες πίσω τα vlog, καθώς δεν τα έχω προγραμματίσει, αλλά δεν πειράζει γιατί θα με βολέψει λιγάκι στο μοντάζ, εντάξει, θα με συγχωρέσετε. Οπότε θα ξεκινήσουμε, από αύριο θα βλέπετε εσείς κανονικά τα κορονοβλοκ, τα οποία αυτά θα καταλήξουν κάποια στιγμή λογικά, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος σε vlog μας. Σας φιλώ. Γεια! Yeah.